Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και θα δούμε τώρα μαζί πώς διαμορφώθηκε η ειδησιογραφία. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προκειμένου η Δυτική Μακεδονία να βγει οικονομικά και κοινωνικά ενισχυμένη μετά την απολιγνητοποίηση, τόνισε στον ΦΛΑΣ ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται μεγάλα και σημαντικά μέτρα μετάβασης. Από την άλλη πλευρά, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, τοποθετήθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Ναι, είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Δηλαδή, ο λιγνίτης εγκαταλείπεται σταδιακά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε το θέμα των ρήπων, των ατμοσφαιρικών ρήπων. Από ό,τι ξέρω, το 2019 η ΔΕΗ θα επιβαρυνθεί με ένα ποσό της τάξης των 400 έως 500 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά δικαιωμάτων ρήπων. Και επειδή τώρα έχουμε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την Φόντερ Λάιεν, η οποία θα ήταν να αναλάβει 1η Νοεμβρίου, αλλά τώρα θα αργήσει κανένα δύο μήνες, γιατί έχουν απορριφθεί τρεις επίτροποι, υπάρχουν και τέτοια προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι φανερό ότι θα έχουμε μια πράσινη μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ρήπη, το κόστος των ρήπων θα αυξηθεί. Άρα πρέπει να φύγουμε από το λιγνίτη. Όμως ο λιγνίτης είναι στην καρδιά, την οικονομική καρδιά της περιοχής σας. Επομένως πρέπει να υπάρχουν έτσι, μεγάλα σημαντικά μέτρα πρώτον μετάβασης, να δούμε ενεργειακής μετάβασης και δεύτερον και κύριο επαγγελματικής απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι υπόθεση πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ή και δισεκατομμυρίων για να φτιάξουμε όλοι μαζί την εναλλακτική λύση. Πρέπει να φτιάξουμε την εναλλακτική λύση βρίσκοντας κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε εφόσον μας πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το στοίχημα είναι η περιοχή συγκεκριμένη να βγει οικονομικά και κοινωνικά ενισχυμένη, να μπει δυναμικά στη νέα εποχή και να μην μπει, να μην απλά φύγει από το λιγνίτη χωρίς να έχει να πάει κάπου αλλού. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να απολιγνητοποιηθεί το 28, ενώ η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα απολιγνητοποιηθεί, θα σταματήσει την παραγωγή ενέργειας μέσω λιγνίτη το 38, το 2038, και η Πολωνία, που είναι επίσης βασική χώρα που χρησιμοποιεί βασικά το λιγνίτη, δεν έχει δηλώσει ακόμα τις προθέσεις της. Νομίζω ότι ήταν λίγο προθύστερη η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει, ασφαλώς θα πρέπει να βαδίσουμε προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά χωρίς να καταστρέψουμε ανθρώπους και τοπικές οικονομίες και παίρνοντας υπόψη και τη σημερινή κατάσταση. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε υπόψη του καθόλου ότι αυτή τη στιγμή το Πτολεμαΐδα 5 δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της. Είναι μια σύγχρονη μονάδα που σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πλήττει το περιβάλλον, δεν συμβάλλει δηλαδή στην κλιματική κρίση, και από αυτή την άποψη σίγουρα πρέπει να πάμε σε πιο ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά πρέπει να πάμε σιγά σιγά. Αν η Πτολεμαΐδα 5 τελειώσει και έχουν επενδυθεί εκεί αρκετά δισεκατομμύρια, θα πρέπει να την κλείσουμε μέσα σε 6-7 χρόνια. Το ήξερε αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Μάλλον θα πρέπει να το ρωτήσετε. Νομίζω ότι δεν το ήξερε. Πλούσια σε γεγονότα η εβδομάδα που μας πέρασε. Μεταξύ των άλλων ξεχωρίσαμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία και βέβαια το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είχαμε την σύνοδο κορυφής για το θέμα και βέβαια τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι σύντομα στην ενδοχώρα θα φτάσουν 20.000 μετανάστες από τα νησιά. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον σχολιαστή μας, τον Λάζαρο το Μισαηλίδη. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Πλούσια και αυτή τη βδομάδα η επικαιρότητα. Πολύ πλούσια. Ξεκινάμε επικαιρότητα από τον πόλεμο στη Συρία, που τελικά ο Ερντογάν πειθάρχησε στις εντολές Τραμπ.
Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εδώ εγώ έχω τις δικές μου τις ενστάσεις. Δεν ξέρω αν πειθάρχησε ο Ερντογάν ή αν πειθάρχησε ο Τραμπ στους λεονταρισμούς που, από ό,τι φάνηκε, λεονταρισμός ήταν αυτό που έκανε στη Συρία, για να δείξει, ας πούμε, και καλά τη δύναμή του. Δηλαδή, ήταν προδιαγεγραμμένο και προσυμφωνημένο ότι θα πάει μέχρι εκεί και ότι δεν θα προχωρήσει παραπάνω, απλά για να δείξει κάτι. Αυτό βέβαια που έδειξε μεταφράστηκε σε αρκετό αίμα και προφανώς στη σκακέρα του Ερντογάν αυτό δεν τον στεναχωρεί καθόλου. Φαίνεται έχει από μάθει, το πώς... Έχει μάθει άλλωστε. Έχει μάθει γιατί τον έχουμε σαν το κακομαθημένο παιδάκι της, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το κακομαθημένο παιδάκι του κόσμου ολόκληρου. Γι' αυτό και τον αποκαλούμε Σουλτάνο. Εάν το η δίκτυο... Χατζάρα τον λείπει δηλαδή. Ναι, ναι, όχι μόνο η Χατζάρα. Εάν δούμε στο διαδίκτυο, έχει γεμίσει με φωτογραφίες του Ερντογάν και ο πιο εύκολος παραλληλισμός που του κάνουν είναι με την νεολαία του Χίτλερ, με τους χαιρετισμούς του που έφτιαχνε ο Χίτλερ. Βέβαια, οι δεσμοί δεν ξεκινάνε μόνο με τον Χίτλερ της Τουρκίας, ξεκινάνε από πολύ πιο πίσω, από τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσύριων και των Ποντίων, καθώς και το ολοκαύτωμα της Μύρνης. Συνεχίστηκε μετά, αν δούμε λίγο ιστορικά τα γεγονότα, συνεχίστηκε και μετά με το πογκρόμ που είχε γίνει στους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, ξανασυνεχίστηκε στην Κύπρο και συνεχίστηκε τώρα στη Συρία και προφανώς δεν ξέρουμε ποιος παίρνει σειρά. Συνεχίζεται πάλι στην Κύπρο. Συνεχίζεται πάλι με στην Κύπρο τώρα. Την ανόρυξη πετρελαίου. Ναι, ναι, και με έναν άλλο τρόπο. Εγώ μιλάω για τα αιματηρά, μιλάω για τις αιματηρές τέτοιες. Δεν μιλάω μόνο για την πολιτική που ακολουθεί τώρα με τις εξορίξεις, παράνομες εξορίξεις που κάνει τις έρευνες δηλαδή. Εντάξει, εγώ μιλάω τώρα μόνο καθαρά και για αυτό που πληρώνει με αίμα ο υπόλοιπος πλανήτης στο κακομαθημένο παιδί του πλανήτη που είναι η Τουρκία. Πάντως τον τρέμουν όλοι, Λάζαρε, τον Ερντογάν. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Οι Ρώσοι δεν ασχολήθηκαν καθόλου, αν και ο Ερντογάν στη διάρκεια συνέντευξη τύπου χθες είπε ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν. Με τις υγείας τους, να το πούμε, συγγνώμη που χρησιμοποιήθηκα. Ναι, ο Τραμπ είπε ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ερντογάν που πειθάρχησε και τελικά... Από εδώ και μόνο φαίνεται τελικά ποιος ήταν από πάνω, να το πούμε έτσι, και ποιος ήταν από κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, τελικά δεν συμφώνησε ο Ερντογάν με τον Τραμπ, συμφώνησε ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και επειδή διάβασα τη συμφωνία των 13 σημείων που ανακοινώθηκε ανάμεσα, δεν μιλάμε για λήξη του πολέμου, μιλάμε για μια εκεχηρία, την οποία μάλιστα δεν την αναγνωρίζουν και σαν εκεχηρία οι Τούρκοι, η πλευρά της Τουρκίας, γιατί δεν αναγνωρίζει την πλευρά των Κούρδων, αυτονομιστών, να το πούμε έτσι, σαν αντίπαλο, ούτε καν αυτό. Και τους έδωσε περιθώριο ώστε να πειθαρχήσουν και αυτοί, γιατί θα ξαναχτυπήσει, ναι, είπε ο Ερντογάν. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για λήξη του πολέμου, μιλάμε για εκεχηρία, για έτσι το χαρακτηρίζει. Μια εκεχηρία η οποία μάλιστα είναι. Και οι διεθνείς αναλυτές και οι διεθνολόγοι αυτό είπανε. Ναι. Έκαναν λόγο όμως, για εκεχηρία, μια προσωρινή εκεχηρία. Η οποία όμως είναι... Δεν ξέρουμε αν θα τραβήξει αυτή η εκεχηρία ή θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Άνα, μπράβο, κάπως έτσι. Λοιπόν, οι Κούρδοι δείχνουν κάποια διάθεση, ας το πούμε, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς και αυτοί για να ανασυνταχθούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι του Ερντογάν αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και συνεχίζεται όσον αφορά με το προσφυγικό, αρχίζει πάλι να φωνάζει το μωρό του πλανήτη και να ορίεται και να λέει ότι θα αφήσω δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια. Προφανώς είχε μικρύνει δεξαμενή των εκατομμυρίων των προσφύγων που έχει στο τουρκικό έδαφος και ήθελε λίγο να τη μεγαλώσει με αυτή την κίνηση για να μπορεί, συγχωρέστε με αυτό το σχόλιο, για να μπορεί να έχει περισσότερα βέλη στη φαρέτρα του για να ζητήσει περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς. Να περάσουμε στο μεταναστευτικό. Το οποίο συνδέεται ακριβώς με αυτό που είπα. Ναι, ναι, αν έχεις ολοκληρώσει, ναι, τη βεβαίως, σκέψη σου για τον πόλεμο στη βεβαίως. Συρία. Είχαμε λοιπόν σύνοδο κορυφή, συζητήθηκε το μεταναστευτικό. Στα συμπεράσματα αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στη στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Είχαμε και την ανακοίνωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι πολύ γρήγορα τα νησιά μας αδειάζουν, οι πρόσφυγες, ναι, με ένα σχέδιο
Ναι, ναι, ναι. Οι πρόσφυγες θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα και αυτό θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου. 20.000 πρόσφυγες και θα μεταφερθούν σε όλες τις περιφέρειες. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν από τα νησιά κάποιοι να φύγουν αυτοί οι πρόσφυγες, γιατί ουσιαστικά έχουν βρει το χρυσό αυγό, το οποίο τους δίνει πολλά λεφτά. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στην άκρη. Γιατί αν θα έρθουν στην ενδοχώρα θα αλλάξουν τα χρήματα. Δεν θα παίρνουν... τα παίρνουν στη Μυτιλήνη, θα τα παίρνουν προφανώς κάπου αλλού. Όχι, α, εντάξει. Ναι. Με αυτή την έννοια το είπα. Ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι αναφερόσουν στην επιδότηση που παίρνει ο κάθε πρόσφυγας, 400 ευρώ. Η επιδότηση που παίρνει δεν είναι ακριβώς. Αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ερώτηση τον κύριο Χρυσοχοίδη, δεν θυμάμαι χθες, προχθές, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έγινε η ερώτηση. Και απάντησε αναλυτικά, μου φέρνει ο κύριος Βελόπουλος και ο εκπρόσωπος του Κινάλ την κάνανε, και απάντησε αναλυτικά πόσα λεφτά έρχονται, γιατί έρχονται, και δεν έρχονται μόνο λεφτά για τους πρόσφυγες, έρχονται και λεφτά για να στηριχτεί η Frontex, να το πούμε έτσι. Και όλη αυτή η διαδικασία παρακολούθησης, που όπως ξέρουμε όλοι είναι, δεν το ξέραμε όλοι, αυτό το ήξερε μόνο η προηγούμενη κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση το έμαθε και αυτή, ότι τώρα είναι δύσκολο να το κάνεις, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Επίσης, ζητήσαν, όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ πριν, Κατερίνα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετη στήριξη, πράγμα φυσικά το οποίο δεν το ζητούσε πριν από μερικούς μήνες που ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία και έλεγε, ας το πούμε, χρησιμοποιούσε μια ρητορική η οποία τώρα έρχεται σε αντιπαράθεση με τα πεπραγμένα της. Ναι, για να ζήσεις κάποια πράγματα πρέπει να είσαι στο παιχνίδι, σε εισαγωγικά. Ναι, πρέπει να μπει στο χορό για να χορέψεις. Και πρέπει να δοκιμαστείς κάποια πράγματα. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά η γιατί ρητορική... Γιατί έξω από το χορό όλοι πολλά λένε, ναι, 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 και σχολιάζουν. Αυτό, λογικό. Αυτό μπορώ να το... Να, όχι να το κατάλω, να το καταλογίσω στα... Η κριτική του καναπέ πάντα είναι πάρα πολύ εύκολη. Λάζαρε, ναι, τα γνωρίζουμε σίγουρα, πολύ καλά. Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Εδώ όμως, η κριτική του καναπέ που γινόταν πριν, είχε κάποιες ακροδεξιές κορώνες στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Προς Θεού δεν είναι όλοι ακροδεξιοί μέσα σε αυτό το κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ για αυτό που λέω. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σοβαροί άνθρωποι μέσα στην παράταξη. Δένδια. Δυστυχώς όμως. Και την συνέντευξη που παραχώρησε χθες μαζί με τον κύριο Αποστολάκη. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Επίπεδο ευχαρίστησε τον κύριο Αποστολάκη για την συνεισφορά του στα εθνικά μας θέματα και όλα. Ναι. Πράγμα βέβαια που δεν το έκανε πριν, γιατί πριν μιλούσαν και λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας, ας το πούμε, φέρνει τους μετανάστες και ότι επειδή δημιουργεί έτσι φιλικό κλίμα κτλ. Φέρνει, ας το πούμε, κάνει πρόσφορο το έδαφος, και έχουμε ακούσει από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τις ακροδεξιές φωνές, και δυστυχώς όταν οι φωνές αυτές είναι άναρθρες, την άναρθρη φωνή ακούς παραπάνω. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όταν βγαίνουν 4-5, και να μην πω, ας το πούμε, και 2-3, θα πω 4-5, και φωνάζουν, ακούγεται αυτό και διαμορφώνεται η μικρή κοινή γνώμη, η λίγο μικρότερη, όχι δεν είναι μικρή, η λίγο μικρότερη κοινή γνώμη των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, διαμορφώνεται βάσει των κραυγών που βγάζουν κάποιοι που ακούγονται παραπάνω. Και αυτό... οι πληροφορίες λένε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλουν πλέον τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η καρέκλα του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη τρίζει. Ήδη στο εσωκομματικό όργανο, την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν έφερε αυτή την πρόταση για τους 20.000 μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι θα μετακατασταθούν στην ενδοχώρα, βέβαια τον τόνισε ότι αυτοί θα είναι οικογενειάρχες, ξέρω εγώ, κτλ. Λες και υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Οικογένειες υπάρχουν, εντάξει, δεν υπάρχουν εκεί οικογένειες, και παιδιά μεμονωμένα, ασυνόδευτα υπάρχουν κυρίως. Γιατί μιλάμε για πρόσφυγες, να το διευκρινίσουμε. Είναι όλοι πρόσφυγες, δεν μιλάμε ούτε για μετανάστες, ούτε για λαθρομετανάστες. Εμένα δεν μ' αρέσει να λέω ούτε τη μία λέξη, ούτε την άλλη. Εμένα μ' αρέσει να λέω τη λέξη πρόκειται για ανθρώπους. Συγχωρέστε με. Σωστό. Εντάξει. Δεν θέλω να πάρω θέση να πω ότι αυτός είναι πρόσφυγας ή ότι είναι μετανάστες. Δεν ξέρω, το χριστιανικό μέσα μου αυτό λέει. Σε κάποιους άλλους λέει κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν ξέρω, το δικό μου χριστιανικό μπορεί να είναι χαλασμένο. Λάζαρε, να ρωτήσω λίγο. Οι πληροφορίες λένε ότι
Εκεί έγινε μέσα στο, ο χαμός. Ναι, έγινε ένας μεγάλος χαμός αυτή τη συνεδρίαση. Όταν έφερε αυτή την πρόταση, δέχτηκε μέσα, προφανώς δεν είναι και πολυμελής αυτή η ομάδα, δέχτηκε πάνω από 50 ερωτήσεις. Εντάξει, αυτό είναι αποτέλεσμα των κραυγών που βγαίνανε μέχρι τώρα από τα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία έχουν παρισφρήσει μέσα στην Νέα Δημοκρατία και τα οποία θα είναι και τα φόπλακα της παράταξης αυτής σε ένα μακροχρόνιο, ας το πούμε, πλαίσιο. Αυτό δεν μπορεί πλέον εύκολα να το χειριστεί ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η ίδια η κοινωνία. Εντάξει, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, έχει αρχίσει ήδη... Όταν ξεσηκώνεις την κοινωνία θα τη βρεις μπροστά σου. Εννοείται. Όταν δεν προσπαθήσεις να κατευνάσεις τα πνεύματα και να τους δώσεις να καταλάβουν πώς ακριβώς έχει το θέμα, μετά όλα θα τα βρεις μπροστά σου. Εννοείται. Εννοείται ότι θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν... Όπως και με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μην το ξεχνάμε. Και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βρίσκει συνέχεια και θα βρίσκει. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, θα βρίσκεται πάντοτε αντιμέτωπος πρώτα με τον εαυτό του και μετά με την αντιπολίτευση. Πρώτα θα είναι οι ανακολουθίες που ακολουθούσε και σαν αντιπολίτευση και τώρα. Εντάξει, δεν μπορείς να βγαίνεις να λες, ώστε να πιάνεις το χέρι του Ζάεφ και να λες, ναι, ήταν ωραία η συμφωνία, εγώ δεν θα την ψήφιζα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ δεν θα συμφωνούσα σε αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι έως, ξέρω εγώ, είναι στα όρια της γελοιότητας, το πάντως, λιγότερο. Ναι, πάντως ο Ζάεφ σκέφτεται να παραιτηθεί, καθώς κόκκινη γραμμή για κάποιες χώρες, η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είναι ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ας το δούμε τις επόμενες, γιατί... Θέλω να μείνουμε λίγο στο προσφυγικό. Λάζαρε, έχεις κάποιες πληροφορίες, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες, θα ανταλλάξαμε πριν τις σχετικές γνώμες απόψεις. Θα έρθουν προσφυγόπουλα, τα οποία θα φοιτήσουν στα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Και προφανώς όχι μόνο. Ως εκπαιδευτικός έχετε και εικόνα. Δεν σε ρωτάω τώρα ως εκπαιδευτικό, απλά γενικότερα για την εικόνα που έχεις. Και ξεκίνησαν και οι πρώτες διαμαρτυρίες. Διαμαρτυρίες δεν έχουμε, έτσι να το πούμε, επίσημες διαμαρτυρίες. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Στο δικό μου, επειδή όπως γνωρίζετε είμαι εκπαιδευτικός, στο δικό μου το σχολείο θα έρθει ένας πολύ μικρός αριθμός από παιδιά, τα οποία. Ξέρετε, τα παιδιά ούτε αυτά τα χωρίζουμε σε προσφυγόπουλα ή σε μεταναστόπουλα. Τα λέμε ότι είναι παιδιά, τα οποία χρήζουν μόρφωσης. Τα οποία θα μείνουν για κάποιο διάστημα εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό το διάστημα. Θα είναι 5, 10 μήνες, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Θα μείνουν μόνιμα, δεν θα μείνουν μόνιμα. Θα φύγουν, αλλά όσο μένουν εδώ, χρήζουν εκπαίδευσης και μόρφωσης. Σε μη τι άλλο, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Και όταν διαδίδεις, αν το θέλεις, την ελληνική παιδεία, αυτό είναι και ένας εθνικός στόχος μας. Εντάξει, και εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, κατά τη δικιά μου άποψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν αυτά τα παιδιά μέσα στην κοινωνία και να μην, είναι τα, να μην, τα, να μην δημιουργούμε γκετοποιήσεις. Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, όπως... Όχι, να μην δημιουργούμε γκετοποιήσεις. Όταν δημιουργείς γκετοποιήσεις, θα το βρεις σαν πρόβλημα. Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, γιατί να μην το πούμε. Είναι παιδιά. Δεν είναι παιδιά μεταναστών ή προσφύγων. Είναι παιδιά. Πρώτα είναι παιδιά και μετά είναι το οτιδήποτε άλλο. Εγώ να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Την άλλη εβδομάδα με περισσότερα νέα και ας ευχηθούμε να είναι και πολύ καλύτερα. Εμείς να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Την άποψη ότι το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ θίγει παράλληλα τα εργασιακά, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Σημειώνεται ότι το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Τις ενστάσεις του για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης εξέφρασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ που μεταδίδεται καθημερινά στις 2.30. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καβαθάς έκανε λόγο για ένα νομοθέτημα που δεν στηρίζει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας και που θίγει άμεσα τα εργασιακά, όπως είναι οι κλαδικές συμβάσεις. Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά το αναπτυξιακό, είναι και όπως είπα και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έχει η απλοποίηση των διαδικασιών, η επίσπευση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ίδρυση παρατηρητηρίου τιμών, η ψηφιοποίηση των χωροταξικών χαρτών,
Όλα αυτά είναι σε θετική κατεύθυνση και κανένας δεν θα μπορούσε να έχει αντίθετη άποψη. Βέβαια αυτό που με ξένησε και το τοποθετήθηκα ήταν ότι υπάρχει μία μονομέρεια. Και η μονομέρεια έχει να κάνει σε ότι το νομοσχέδιο αυτό, αναπτυξιακός τροποτινά, φαίνεται μόνο για τις μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή περίπου για το 4% των επιχειρήσεων στη χώρα. Δεν βοηθάει τις μικρές και πολύ μικρές δηλαδή. Καθόλου. Δεν υπάρχει καν αναφορά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τη δυνατότητα παραδείγματος χάρη να δημιουργούν συστάδες επιχειρήσεων κλάστερς, να έχουν διασύνδεση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι το ζητούμενο για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Δεν έχει κανένα μέτρο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην λειτουργία της αναπτυξιακής τράπεζας που θεσμοθετήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα θα φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά τις μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα που έχει το 87% της απασχόλησης της χώρας. Διαφορετικά βάλετε η μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση και αφανίζεται έτσι όπως τα περιγράφετε. Ξέρετε, ο κύριος Σταγιάννη, όταν ήταν ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, όταν ήταν επίτροπος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη σύνοδο της Πράγας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχε πει αν δεν υπήρχαν οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να τις είχαμε εφεύρει. Δεν υπάρχει οικονομία χωρίς μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και δεν υπάρχει και κοινωνία χωρίς μεσαία κοινωνική τάξη. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά λίγο για τις κλαδικές συμβάσεις, τώρα παίρνουν κεφάλι και πάλι επιχειρησιακές εδώ, όπως συμβαίνει σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση τα άρθρα που αναφέρονται στα εργασιακά ουσιαστικά λειτουργούν ως λουκέτο για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Έχω πει και είναι πάει για θέση της Ομοσπονδίας ότι από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ο καθορισμός του κατώτατου μισθού δηλαδή στη χώρα θα πρέπει να επανέλθει στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων και να μην είναι εργαλείο στα χέρια κυβερνήσεων, γιατί με την έκτη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 μας απαγορεύτηκε να καθορίσουμε το μισθολογικό κομμάτι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παραμένει μόνο σε εμάς τα θεσμικά μέτρα. Και από την άλλη πλευρά, μέσα από αυτή τη διαδικασία που προβλέπουν τα σχετικά αυτά του νομοσχεδίου, ουσιαστικά καταργούνται στη χώρα οι κλαδικές συμβάσεις. Για πρώτη φορά οι τοπικές κλαδικές συμβάσεις έχουν προβάδισμα έναντι των εθνικών κλαδικών συμβάσεων, δηλαδή δημιουργούμε ελεύθερες οικονομικές ζώνες στη χώρα και αυτό είναι σαφές ότι είμαστε αντίθετοι. Και όπως βέβαια οι διατάξεις για το Μητρό Εργοδοτικών Οργανώσεων, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το 17-12 του 87 το νόμο για το συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ, των επαγγελματιών, των βιτεχνών και των εμπόρων, γιατί παραδείγματος χάρη εμείς δεν εγγράφουμε στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις μας επιχειρήσεις, αλλά εγγράφουμε φυσικά πρόσωπα. Άρα δεν έχουμε και τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή μας, που λέει ο νόμος ότι θα πρέπει να αναρτήσουμε στην πλατφόρμα του Εργάνη, ενός Εργάνη για το συνδικαλιστικό κίνημα των ΕΒΕ. Στο επόμενο θέμα του δελτίου μας τώρα, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιήσει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδα στην Ομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ με χαρακτηριστικό θέμα συζητάμε σήμερα για το αύριο της χώρας. Στο στούντιο φιλοξενούμε τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Κώστα Πασαλίδη, για να συζητήσουμε τόσο για την αυριανή εκδήλωση αλλά και για την επόμενη μέρα, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ανά την Ελλάδα σειρά συναντήσεων και επαφών προκειμένου να οργανώσει καλύτερα το κόμμα. Καλησπέρα κύριε Πασαλίδη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υποχρέωσή μας, πολιτική εκδήλωση λοιπόν αύριο. Να ξεκινήσουμε από το θέμα που προκάλεσε εντύπωση. Γιατί συζητάτε για το αύριο, ενώ βρισκόμαστε ακόμη στο σήμερα. Καταρχήν η αυριανή εκδήλωση
η οποία θα είναι 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδούς, πραγματοποιείται στα πλαίσια διεύρυνσης και ανοίγματος στην κοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Είναι η τέταρτη παρέμβαση, η τέταρτη εκδήλωση που κάνουμε στον νομό Κοζάνης, η δεύτερη στην Πτολεμαϊδα. Γιατί συζητάμε. Εμείς η εκδήλωση αυτή είναι στο πλαίσιο και προς τις πορείες μας προς το συνέδριο. Είναι μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες. Σε όλους τους πολίτες οι οποίοι αγωνιούν και ανησυχούν για την κλιματική κρίση. Σε όλους τους πολίτες οι οποίοι αγωνιούν και ανησυχούν για τους πολέμους, για το μεταναστευτικό, για το προσφυγικό. Σε όλους τους πολίτες που αντιπάλεψαν της πολιτικής λιτότητας η οποία εφαρμόστηκαν και στην Ευρώπη και κυρία στη χώρα μας, τη νιώσαμε στο πετσί μας. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η άλλη λύση. Και η άλλη λύση είναι για την επόμενη, για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τις επόμενες γενιές, για την επόμενη γενιά, ώστε να υπάρχουν οι λύσεις εκείνες ο οποίος θα κάνει την κοινωνία μας, θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Καλά, έχω πάρα πολλά να ρωτήσω. Σας άκουσα με προσοχή, κύριε Πασταλίδη. Να ολοκληρώσουμε λίγο με την αυριανή εκδήλωση, όπου θα μιλήσουν τρία κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Νίκος ο Παπάς, η κυρία Ξενογεννακοπούλου και η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Πού θα επικεντρωθούν, τι ακριβώς θα αναλύσουν και πού θα εστιάσουν τις ομιλίες τους? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια πλατφόρμα διαλόγου. Στον διάλογο θα τεθούν όλα τα θέματα. Αν θέλετε, κοιτάτε την κάμερα, θα, κύριε Πασταλίδη. Ναι. Στον διάλογο θα τεθούν όλα τα θέματα. Σας ανέφερα προηγουμένως τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, τη χώρα μας, την Ευρώπη, τον κόσμο γενικότερα. Αλλά θα γίνει και συζήτηση για το ενεργειακό μέλλον της περιοχής. Βεβαίως και της περιοχής. Μετά τις εξαγγελίες, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στο βήμα στη συνέλευση του ΟΗΕ. Όχι μόνο, ακολούθησαν άλλες και άλλες, τρεις. Ναι. Απλώς ήταν εκείνη η εναρκτήρια η οποία έδωσε σε εγγένεια και θεμελίωση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βεβαίως θα τεθούν και τα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση στην περιοχή μας. Αυτό όμως που πρέπει να δώσουμε λύσεις και έχει ιστορική και πολιτική ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει, γι' αυτό το πραγματοποιεί, είναι ότι χρειαζόμαστε ένα μεγάλο, σύγχρονο, δημοκρατικό, μαζικό, ανοιχτό κόμμα. Ένα κόμμα της συλλογικότητας που δεν θα επιβάλλεται η άποψη, η μία αληθινή άποψη. Μια άποψη η οποία θα βγαίνει από διάλογο, από διεργασία πολιτική, κοινωνική. Ένα μεγάλο κόμμα της προόδου. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα μας, αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Ωραία το τοποθετείτε, κύριε Πασταλίδη. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το τελευταίο διάστημα ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Γιατί αυτό δεν το έκανε νωρίτερα? Εδώ μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο, αν θέλετε, της αυτοκριτικής μας μέσα στο κόμμα μας, γιατί αυτό το άνοιγμα έπρεπε να γίνει πιο, και βεβαίως έπρεπε να γίνει χθες. Σίγουρα όμως μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έρθε η στιγμή να πάρει κυβερνητική ευθύνη το 2015 και μιλάω για το 2015, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση τότε στη χώρα μας δεν ήταν ομαλή. Δεν είχε να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια κατάσταση ομαλής διακυβέρνησης. Ήμασταν στα μνημόνια, ήμασταν στην Επιτροπία, ήμασταν στο χείλος του γκρεμού και της χρεοκοπίας της χώρας. Ναι, ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να κατέβει στην κοινωνία. Ότι ήταν ένας παράγοντας που όλο το προσωπικό, όχι, το πολιτικό προσωπικό, κύρια του ΣΥΡΙΖΑ, και η ευθύνη, η κύρια, ήταν να σωθεί η χώρα, να σωθεί η κοινωνία. Άρα καταλαβαίνετε ότι το κόμμα δεν είχε εκείνη την προτεραιότητα που έπρεπε και σίγουρα έπρεπε να είχε. Απλώς, ναι, γιατί όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο λαό, τόσο καλύτερα. Γιατί ακούς, αφού γκράζεσαι τα προβλήματα του λαού και τα επιλύσεις πολύ πιο γρήγορα. Η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πάντα ήταν κοντά στον λαό. Εμείς και η κυβέρνηση, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπατε ότι και στην περιοχή
και εμείς σαν οργάνωση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μπροστά στην κοινωνία, στους αγώνες. Πάντα ποτέ δεν απαρνηθήκαμε, γιατί είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, βγαλμένοι από το λαό, και η αποστολή μας είναι να υπηρετούμε όσο μπορούμε καλύτερα τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ναι, απλά αυτό κόσμου. Το άνοιγμα είναι τώρα πιο δυνατό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά η λέξη. Είναι πιο ηχηρό αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Γι' αυτό και το συζητάμε και το κουβεντιάζουμε. Σε αυτή την εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και οι πολίτες. Βεβαίως. Να θέσουν ερωτήματα. Όχι μόνο ερωτήματα, και με τις τοποθετήσεις, με τις επιφυλάξεις, με τους προβληματισμούς, με τις προτάσεις, ώστε στο τέλος της εκδήλωσης, και εμείς νομίζουμε ότι όχι μόνο εδώ, αυτό θα γίνεται και πανελλαδικά, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα θετικό πρόσημο. Ήδη βλέπουμε και ο κύριος Τσίπρας βγήκε στο λαό. Και ο πρόεδρος βγήκε στο λαό. Και ήδη κουβεντιάζει με τον κόσμο, πολύ κοντά βρίσκεται με τον κόσμο. Έτσι, και από ό,τι έχουμε και από τα ακούσματα από όλη την Ελλάδα, αλλά και στο νομό μας, ότι έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό νέων εγγραφών στην πλατφόρμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος από μόνος του, και αυτό κυριολεκτό, παίρνει τηλέφωνο άνθρωποι, οικογενειάρχες, νέα παιδιά, και λένε θέλουμε να εγγραφούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την πολιτική και κοινωνική διεργασία που γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει για την κοινωνία. Γιατί τόσα χρόνια δεν ανοίγατε την πλατφόρμα να γίνουν εγγραφές και νέων μελών? Γιατί τώρα έγινε αυτό το ξεκίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Και είναι κοινό συμπέρασμα, πρέπει να το τονίσουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οργανωμένο στη βάση. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα ανοιχτό στην κοινωνία. Πάντα ανοιχτό. Ποτέ δεν περιόριζε και δεν έβαζε στεγανά κάποιος να ήθελε να συμμετέχει και να αποκλειστεί. Σας είπα όμως προηγουμένως ότι αν δούμε διαχρονικά την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε 3-4% έμπαινε στη Βουλή, δεν έμπαινε. Αν δούμε δηλαδή λίγο ιστορικά, με την ανάληψη του Αλέξη του Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την να καλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες, καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα το οποίο δεν είχε τις δυνάμεις εκείνης, ούτε τις ισχυρές προσβάσεις είτε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στο συνδικαλιστικό, στο μαζικό χώρο, είτε στον αγροτικό χώρο, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια αναντιστοιχία αυτό που λέμε ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν οργανωμένος. Αυτό μπαίνει από την αρχή, επανακαθορίζεται. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά. Αλλά αυτό δεν το περιορίζουμε μόνο. Του κόμματος. Ναι, δεν το περιορίζουμε. Αν δείτε όμως και τα άλλα κόμματα, απαξιώνονται στην ελληνική κοινωνία, δεν συμμετέχουν ενεργά, και αυτά που είναι ενεργά και γραμμένα δεν συμμετέχουν. Εμείς δεν θέλουμε ούτε αριθμό μελών, ο οποίος θα έρθει να γραφεί και να μην συμμετέχει. Εμείς θέλουμε ενεργό πολιτικό στέλεχος, ο οποίος θα λαμβάνει μέρος και θα παίρνει μέρος στις διεργασίες, στις συνελεύσεις, και θα συνδιαμορφώνουμε τις θέσεις του κόμματος. Θα δώσετε αριθμούς νέων μελών συνολικά εν ώψη και του συνεδρίου σας το 2020. Βέβαια. Μα ήδη σας λέω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή με τις νέες εγγραφές. Θα έχουμε επικυρωποίηση και των παλιών μελών. Τώρα γίνεται, μπήκε και η ψηφιακή τεχνολογία, καταλαβαίνετε, γιατί είναι οι εγγραφές γίνονται και όχι μόνο ηλεκτρονικά, όπως, ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία αυτή, αλλά στο τέλος όλης της διαδικασίας θα έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό που πιστεύουμε και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Το σύνθημά σας, αλλάζουμε, δυναμώνουμε, προχωράμε. Πού προχωράτε, τι περιμένετε, τι αναμένετε για την επόμενη μέρα? Εμείς νομίζουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μετά το διάλογο, μετά τη συζήτηση, μετά την ανταλλαγή απόψεων, αυτό που θα δημιουργηθεί και η πρόταση που θα καταθέσει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία, η οποία θα βάζει τον άνθρωπο στο μέσο, στο κέντρο και τις ανάγκες του. Η κατεύθυνση εμάς είναι ξεκάθαρη, είναι η κατεύθυνση προς το σοσιαλισμό με ελευθερία, με δημοκρατία. Νομίζουμε ότι θα αποτελέσει την παρακαταθήκη, θα είναι για τη νέα γενιά, για το μέλλον της χώρας, που θα οδηγήσει τις επόμενες γενιές στη συνέχεια. Κύριε Πασταλίδη, και επειδή είναι χρόνος δελτίου, δύο ερωτήματα θα ήθελα να σας θέσω.
Το πρώτο ερώτημα, πώς απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εξαγγελίες Μητσοτάκη για πολυγνητοποίηση των μονάδων της περιοχής το 2028 και ποιες οι κινήσεις σας από εδώ και πέρα. Και το δεύτερο, βέβαια, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, πότε θα βρίσκεται στην περιοχή ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Από όπου θέλετε. Ναι, ναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μέσα στον Νοέμβριο ο Πρωθυπουργός θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Συγγνώμη, ερήμη του λόγου. Όχι, δεν είναι κακό, βέβαια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Δυτική Μακεδονία. Θα έρθει στην Κοζάνη. Αυτό που θέλουμε να δούμε ακριβώς, επειδή έχει εξαγγελθεί ότι θα πάει σε όσο πιο πολλούς νομούς μπορεί, περιφέρειες μπορεί, ξέρουμε ότι χρονικά θα είναι γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, δεν, χωρίς να θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω, απλώς θα το φιξάρουμε και θα ανακοινωθεί. Καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε πάρα πολλές φορές. Και να συζητήσουμε, και άλλωστε φιλοξενούμε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΚΙΝΑΛ, για να υπάρχει διάλογος και να ακούμε όλες τις απόψεις. Και το ερώτημα, πώς απαντάτε στον Πρωθυπουργό. Ναι, για τις δηλώσεις, ναι, για τις εξαγγελίες, για την απολιγνητοποίηση. Καταρχήν, όντως τίθεται το ερώτημα, πώς ενώ όλη η Ευρώπη έχει έναν οδικό χάρτη προς αυτό που λέμε απανθρακοποίηση, είτε απολιγνητοποίηση, και έχει ένα χρονικό ορίζοντα, ένα βάθος ορίζοντα, το 2050, προς τι η Ελλάδα, προς τι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να βγει και να πει στη συνέλευση του ΙΟΤ ότι το 2028 δεν θα λειτουργεί καμιά λιγνητική μονάδα στη χώρα μας. Εμείς ξέρουμε το γιατί. Γιατί έτσι κλείνει το μάτι στα ιδιωτικά συμφέροντα και δίαι στα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν μια χώρα στερείται του εθνικού καυσίμου. Και γιατί είναι εθνικό καύσιμο? Γιατί μπορείς να καλύπτεις τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας σου κύρια από σένα και να μην εξαρτάσαι, να μην έχεις ενεργειακή εξάρτηση σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπετε ότι είναι ασταθές. Αυτό, εκτός την ενεργειακή, ότι θα εξαρτώμαστε από άλλες χώρες ενεργειακά, θα έχει και κόστος στην οικονομία. Άρα επιβαρύνουμε και την εθνική μας οικονομία. Νομίζουμε εμείς ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ είχαμε καταθέσει έναν ενεργειακό σχεδιασμό ο οποίος είχε βάθος το 2030 το λιγότερο και έβλεπε μέχρι το 2050 για σταδιακή απολιγνητοποίηση της περιοχής. Αυτός ο σχεδιασμός είχε 17% στο μείγμα λιγνίτη, με την πέμπτη μονάδα, την καινούργια της Τολεμαίδας μέσα, αναβαθμίσεις στις δύο μονάδες, στις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, και αναβαθμισμένο το αμύντιο. Άρα αυτό τι σήμαινε? Ότι οι μονάδες στην περιοχή θα δουλεύαν, δεν θα υπήρχε καμία βίαιη απολιγνητοποίηση με οτιδήποτε κόστος υπάρχει αυτό στην τοπική κοινωνία. Και εκτός το κόστος ότι θα καθούν θέσεις εργασίας, μιλάμε ότι θα καθούν γύρω στις 10-12.000 θέσεις, θα έχουμε 10-12.000 θέσεις ανεργίας. Το συγκεκριμένο θέμα θα το αναλύσουμε στην προκαλείται και περιβαλλοντολογικά, γιατί εκεί ακούστηκε και αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να αναρθώσει ότι έχει και οικολογικές, και μακάρι να έχει, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί δεν τις πιστεύει. Ότι αν θα γίνει βία στο αμάτημα των αερορυχείων, η μόλυνση του περιβάλλοντος από κατολιστήσεις, από αυταναφλέξεις του θανατηφέρου σιωπή, θα είναι διοξιδίου του άνθρακα, θα είναι χειρότερο από ότι όταν πας σε μια ομαλή μετάβαση με χρονικό ορίζοντα το 2030 ή το 2050. Άνω τελεία, κύριε Πασαλίδη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για την απολιγνητοποίηση και για όλα αυτά που συμβαίνουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Άλλωστε θα είναι θέμα των επόμενων ετών. Η εκδήλωσή σας λοιπόν είναι αύριο 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. 7 στο Πνευματικό Κέντρο Τολμάτσου. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μαζικότητα, θα υπάρχει συμμετοχή και νομίζουμε ότι αυτό θα έχει θετικό για την κοινωνία γενικότερα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πασαλίδη, για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του ΦΛΑΣ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Μείνετε μαζί μας για να δούμε το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν αφορά τον αντικαπνιστικό νόμο που πέρασε στις 15 Οκτωβρίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο νέος αναθεωρημένος νόμος θα έχει άμεση και καθολική ισχύ.
Την 3η 15 Οκτωβρίου ψηφίστηκε ο νέος αντικαπνιστικός νόμος, ο οποίος θα έχει ισχύ με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν στην μετάξυ είναι τα εξής. Με τη βεβαίωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο στον πελάτη που κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ. Στον καταστηματάρχη το πρόστιμο είναι από τα 500 έως τα 10.000 ευρώ. Με 4 παραβάσεις επιβάλλεται προσωρινή πάυση της επιχείρησης για 10 ημέρες. Με 5 παραβάσεις επιβάλλεται κλείσιμο της επιχείρησης. Ο νόμος 4868 του 2010 είναι ο κατά βάση κύριος νόμος, ο οποίος αντικατέστησε το 3730 του 2008. Λοιπόν, ο νόμος στην ουσία ο 3868 με το νέο νόμο που έγινε το 4419 του 2016 τον τροποποίησε μόνο σε ένα σημείο. Δηλαδή τι, ο 3868 και θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα, προβλέπει το τσιγάρο απαγορεύεται σε πάσης φύσεως χώρο. Μάλιστα αυτό τονίζεται και εδώ θα παρακαλούσω τους συνάδελφους να το, αυτό το πράγμα να το προσέξουν, γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει μια παραπληροφόρηση ότι μπορεί να δημιουργηθεί χώρος καπνιζόντων, υπερηβόητες λέξεις καπνιζόντων. Μάλιστα ο σημερινός νόμος που ψηφίστηκε προσθέσει στις 15 και θα παρακαλούσω τους συνάδελφους να περιμένουν, εάν δεν δημοσιευτεί ο νόμος στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δεν έχει ισχύ. Ψηφίστηκε όμως ο νόμος. Μίλησα με το Υπουργείο Υγείας, με την κυρία, τη διευθύντρια του Υπουργού, την κυρία Κύλια, την κυρία Παπά, και ξέρω τι να σου πω ακριβώς. Αναφέρει επακριβώς και το διαβάζω. Καταργείται η δυνατότητα, προσέξτε συνάδελφοι, καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. Τέλος. Δηλαδή, όταν λέμε κατάργηση κάθε δυνατότητα για χώρο καπνιζόντων, τα λέει όλα. Λοιπόν, και μάλιστα. Θυμίζω ότι στα κέντρα διασκέδασης, ως επίσης και στα καζίνο, επιτρεπόταν. Λοιπόν, ο νέος νόμος το απαγορεύει και εκεί. Άρα λοιπόν, δυνατότητα δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, περιβόητες λεύκες, δεν ισχύει τίποτα. Η εφαρμογή του λοιπόν είναι ολοκληρωτική. Πάω στο διατάφτα για να προστατεύσω στους συνάδελφούς μου. Λοιπόν, το πρόστιμο παραμένει στον πελάτη, έτσι στον καπνιστή δηλαδή, συγγνώμη, από 50 έως 500 ευρώ. Ο νόμος το 4419 δυστυχώς, ο οποίος έγινε το 2016, αναβαθμίζει ή μάλλον επαυξάνει το πρόστιμο στα μαγαζιά μας από 500 έως 10.000 ευρώ. Και εδώ πέρα μια πολύ γρήγορη διευκρίνηση, λέω τούτο εδώ. Ο εκαλείμωνο, εάν ένα μαγαζί συλληφθεί να έχει μέσα κάτω των 17 ετών ηλικίας και καπνίζουνε, το πρόστιμο είναι βαρύτητο. Ένα παράδειγμα να φέρω στο γρήγορο. Εάν μέσα σε μια πιτσαρία έχουμε 10, 15, 7 χρονών ανήλικα και συλληφθεί καπνιστής, ο εκαλείμωνος στον συνάδελφό μου. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. Στις 4 φορές το κατάστημα κλείνει για 10 μέρες, αλλά την 5η φορά έχουμε ολοκληρωτική ακύρωση πλέον της λειτουργίας του καταστήματος. Δηλαδή κλείνει το μαγαζί. Λοιπόν, σχετικά με το περιβόητο ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχουμε και απόφαση του Αρείου Πάγου. Επίσης, οποιοδήποτε νέο προϊόν καπνού που προέρχεται από μέντα ή από φυτικά άλλα προϊόντα, απαγορεύονται ακόμα και αυτά. Και το νέο που δίνει πλέον ο νέος ο νόμος, έτσι, που ψηφίστηκε προθέσει από τη Βουλή και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία, στον έλεγχο νέο ελεκτικό όργανο πλέον είναι και η ελληνική αστυνομία. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα με την αρμοδιότητα πλέον ελεγκτικού φορέα της αστυνομίας, έτσι, δεν ήταν πριν, τώρα όμως είναι δεδομένο και οπωσδήποτε η επικινδυνότητα της παράβασης για να εξακριβωθεί είναι πολύ πιο εύκολη. Και τέλος, για να τελειώσω, θα παρακαλούσα τους συνάδελφούς μου να έχουν το βιβλίο αναφοράς, το οποίο πρέπει να είναι αριθμημένο, είναι ειδικό βιβλίο που πρέπει να κρατάει η επιχείρηση για το τσιγάρο και θεωρείται από το Δημαρχείο. Και το τέλος, όταν ο έλεγχος πηγαίνει στο μαγαζί, θα θέλει να δει έπροσεν μπροστά στο κατάστημα να υπάρχει επανάγνωση πινακίδα που απαγορεύεται στο τσιγάρο, όπως δεξιά και αριστερά. Και εννοείται βέβαια ότι δεν θα υφίσταται ούτε τα σάκι, ούτε οτιδήποτε άλλα κόλπα τα οποία χρησιμοποιούμε, έτσι για το τσιγάρο. Και το τελευταίο, μείζωνο σημασία. Προτρέπω τους συνάδελφους να μην προβούν σε καμία μελέτη, σε καμία εγκατάσταση
για τον εξωτερικό χώρο, εάν προηγουμένως δεν δούμε τους ειδικούς όρους που προβλέπει ο καινούργιος νόμος που είναι θέμα ημερών. Λοιπόν, οι έλεγχοι μετά τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ήδη έχω ειδοποιηθεί ότι θα αρχίσουν πλέον εντατικοί, το επαναλαμβάνω, εντατικοί και αυστηρή έλεγχη από την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίες ενάντια στον αναπτυξιακό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση πραγματοποίησε στην Κοζάνη ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Το εργατικό συνδικάτο υποστηρίζει πως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές διατάξεις. Κινητοποίηση ενάντια στον αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης πραγματοποίησε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την ενημέρωση έκανε το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και μέλος του Εργατικού Κέντρου εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ, Δώρα Δημαράκη. Τα ταξικά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας, πατώντας και στις δύο απεργιακές μάχες του προηγούμενου διαστήματος, για να καταφέρουμε να μην φέρει η κυβέρνηση το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο και διεκδικώντας ταυτόχρονα και σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Είναι αυτή η γνωστή πολιτική που δίνει γη και είδωρ στους επενδυτές, μπουκώνει από τη μία το κεφάλαιο τους επιχειρηματικούς ομίλους με προνόμια φοροαπαλλαγές και από την άλλη τσακίζει ό,τι έμεινε όρθιο με σκληρό επίσης αγώνα στο διάστημα της κρίσης από τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Έχει πάρει, ας πούμε, και η κυβέρνηση αυτή τη φόρα από τον απεργοκτόνο νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλο το αντεργατικό πλαίσιο και προχωράει στην συνέχιση της ίδιας πολιτικής, στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, με το σύνθημα κάτω τα χέρια από τα σωματεία και τα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία, διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωής με δικαιώματα, δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης μέσα στους χώρους δουλειάς σε κάθε κλάδο με στόχο να δυναμώσουμε και το μαζικό κοινοτικό ρεύμα αντίστασης στη λαϊκή αντεπίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Θα περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σειρά δράσεων έχουν προγραμματίσει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου και Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών με αφορμή τον εορτασμό του Οκτώβριου ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, σε συνεργασία βέβαια με το τρίτο εικαστικό εργαστήριο ζωγραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Αμιντέου, τη Δικαία και τις ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Αμιντέου. Το πρόγραμμα των δράσεων και όχι μόνο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Χάρη Κοντοσφύρη, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Και την κυρία Αρετή Κοσματοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, μιας και πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία που μας αφορά όλες τις γυναίκες. Ξεκινάω από σας, κύριε καθηγητά, κύριε Κοντοσφύρη. Ποιος ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων και βέβαια ποια η συμμετοχή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας? Ναι, το Πανεπιστήμιο είναι ένα εργαλείο για την κοινωνία, όπου πολλά πράγματα, αν φιλτραριστούν μέσα από τις διαδικασίες του Πανεπιστήμιου, καταλαμβάνουν μια ξεχωριστή, θα έλεγα έτσι, κατάσταση. Λειτουργούν και επικοινωνιακά, αλλά και επί της ουσίας του προβλήματος. Εννοείται ότι η Σχολή Καλών Τεχνών δεν έχει να κάνει με ιατρικά θέματα, αλλά η ευαισθησία του αντίστοιχου, επί 6 τουλάχιστον χρόνια, μας έχει φέρει πολύ κοντά σε αυτό το σύλλογο. Έναν σύλλογο ο οποίος σκεφτείτε ότι χρειάζεται μια πραγματική ευαισθησία από μια σειρά ανθρώπων να παρουσιάζουν την αδυναμία τους σαν ένα ζήτημα που είναι προς έκθεση.
Η Σχόλη Καλών Τεχνών όμως μπορεί να ζωγραφίσει ιατρικά θέματα. Ναι, ναι. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι στην ανθρώπινη ιστορία, ας πούμε, η τροφός, η μητέρα, είναι ένα από τα πιο συγκινητικά θέματα της τέχνης. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, τα πρώτα μικρά γραμματίδια που βρέθηκαν στη Κεντρική Ευρώπη που δείχνουν αυτό το την ξεχωριστή γυναικεία φύση. Φτάνουμε τώρα σε σημείο να πρέπει να μιλήσουμε για δυσάρεστο γεγονός, αλλά να θίξουμε ακριβώς το μεγάλο θέμα της ανοικειότητας που έχουμε με το σώμα μας. Γιατί το να φτάσει κάποιος να παραμελήσει το σώμα του, να βρεθεί προ το τελεσμένο γεγονότων, σημαίνει ότι δεν έχει αγαπήσει και δεν έχει εξοικειώσει το σώμα του, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Όλη η συνεργασία βρίσκεται σε μια διαγωγή πώς θα εξοικειώσουμε τη ζωή μας με το σώμα μας. Θα έλεγα, ας πούμε, τώρα πιο συγκεκριμένα ότι η φετινή μας προσπάθεια αφορά τους δεσμούς στήθους. Πίσω από αυτό κρύβεται η μητρότητα, η αγάπη, κρύβεται ο θυλασμός. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι ακόμα και αυτή η επινόηση του ανθρώπου να φτιάξει ένα μικρό διακριτικό εσώρουχο που συγκρατεί ως δέρμα, αλλά είναι πάνινο, το στήθος, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το πρόβλημα του καρκίνου του μαστού αφορά και τους άντρες. Αφορά άπαντες. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι το αντρικό σώμα υπάρχει ένα παραμελημένο όργανο που δεν ποτέ ορίμασε, ένα περιττό όργανο, το στήθος, το αντρικό, σε σχέση με το λειτουργικό τουλάχιστον 2-3-4 φορές στη ζωή μιας γυναίκας, το γυναικείο στήθος, όλα αυτά μπαίνουν επιτάπητος και με έναν τρόπο προσπαθούμε και με χιούμορ αλλά και με ιδιοσυγκρασιακή ευαισθησία να προτείνουμε την εξοικείωση με το όργανο αυτό. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος των εκδηλώσεων, «Δεσμοί στήθους», με ένα φερμουάρ, δεξιά και αριστερά έχετε τις εκδηλώσεις, που θα μας τις αναφέρει αμέσως τώρα η κυρία Κοσματοπούλου. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, πότε θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και τι θα παρακολουθήσουμε, με ενδιαφέρον βέβαια. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση αλλά και για την φιλοξενία και να σας μεταφέρω τα χαιρετίσματα τόσο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμιντέου Μαζί για Ζωή, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και να πούμε on air ότι η τηλεόραση του ΦΛΑΣ θα είναι κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι η έκτη χρονιά που πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Οκτώβρης έχει θεσμοθετηθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης. Έτσι λοιπόν και στην πόλη του Αμιντέου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, οι φίλοι, οι εθελοντές, τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμιντέου, αλλά και οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας, θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης για να διανέμουν ενημερωτικό υλικό που αφορά στην πρόληψη σχετικά με την αυτοεξέταση του μαστού. Θα είναι εκεί οι ΜΕΕΣ, όπως είπα, για να λύσουν απορίες στις γυναίκες που θα παρευρίσκονται στο Αμίντεο. Ξέρετε, στο Αμίντεο έχουμε την Δευτέρα Παζάρι, οπότε είναι μια πολύ καλή έχει μέρα πάρα πολύ κόσμο. Για εμάς, γι' αυτό και επιλέχτηκε. Και καλή επιλογή βέβαια, θα είναι πολλοί κόσμος. Θα μοιράσουμε και συμβολικά το ροζ κορδελάκι, που είναι το σύμβολο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και θα ακολουθήσουν οι εκδηλώσεις την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 7 η ώρα. Κάθε χρόνο φωτίζουμε το εμβληματικό κτίριο του παλιού πρώτου δημοτικού σχολείου σε ροζ αποχρώσεις. Ναι, στέλνοντας... δημοτικού σχολείου Αμιντέου να πούμε. Ναι, Αμιντέου, στέλνοντας έτσι το δικό μας μήνυμα, ένα πανανθρώπινο μήνυμα για την έγκαιρη διάγνωση, για τη σημασία της αυτοεξέτασης, της πρόληψης γενικότερα. Και στις 7.30 έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης, λοιπόν, «Δεσμοί στήθους», στην οποία συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Βίκη Βασιλείου, Αθανάσιος Μπαμπάνης, Παναγιώτα Φιλιμέγκα, αλληλεπεδραστής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ο κύριος Χάρης Κοντοσφύρης, ενώ επιτρέψτε μου να πω ότι την αφίσα, αυτή την πολύ ωραία αφίσα που έχουμε για να προωθήσει την εκδήλωσή μας, την έχει σχεδιάσει ο κύριος Αντώνης Τσιόλης. Ναι, πραγματικά εξαιρετική, με πολύ φαντασία, που περνάει βέβαια και πάρα πολλά μηνύματα. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις, συμμετέχει
ο κόσμος σε ανάλογες εκδηλώσεις, γιατί έχετε και την εμπειρία προηγούμενων ετών. Να απαντήσω. Και εσείς κύριε Κοντοσφύρη και εσείς κύριε Κοσματοπούλου. Λοιπόν, αυτό που εμάς μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση ξεκίνησε πάρα πολύ δειλά και σιγά σιγά η τοπική κοινωνία την έχει αγκαλιάσει και μάλιστα την περιμένει και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και μπορούμε να λέμε πλέον ότι έχει γίνει και θεσμός. Έχει γίνει θεσμός, ναι, ύστερα. Κάθε χρόνο έχετε και περισσότερες δράσεις και δραστηριότητες. Κάθε χρόνο αλλάζει, εννοείται ότι επιλέγουμε σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Κοντοσφύρη τη θεματολογία. Κάθε φορά δηλαδή θέλουμε να στείλουμε, ναι μεν το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά θέλουμε να στείλουμε μηνύματα ότι ο καρκίνος είναι μια αρρώστια, όμως πρέπει να δούμε και την αισιόδοξη πλευρά του ζητήματος αυτού, την ελπίδα, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα της ελπίδας στον κόσμο που έρχεται. Και είναι πλέον μια αρρώστια που την ονοματίζουμε, γιατί πριν λίγα χρόνια, ελάχιστα, δεν την ονοματίζαμε ποτέ. Λέγαμε κακιά αρρώστια και πολλά ακόμη. Νομίζω ότι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και όλοι οι φορείς, και με την υποστήριξη του Δήμου Αμιντέου και της ΔΙΚΕΑ και με τις μέρες του Κέντρου Υγείας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, στην ουσία να καταρρύψουμε τα στερεότυπα που για χρόνια έχουν δημιουργηθεί. Νομίζω ότι ένα μικρό λιθαράκι έχουμε καταφέρει να βάλουμε σε αυτό το στόχο. Και η ενημέρωση, το μόνο που προσφέρει είναι καλύτερη διάγνωση, θα το πω έτσι χαρακτηριστικά, γνώση όλων των ζητημάτων που αφορούν το ανθρώπινο σώμα. Κύριε Κοντοσφύρη, το ίδιο ερώτημα, αν συμμετέχουν οι πολίτες και αν και οι φοιτητές σας, οι σπουδαστές σας παίρνουν μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις και με ποιον τρόπο. Θα έλεγα ότι η εξάχρονη πλέον εμπειρία δείχνει πραγματικά πόσο σημαντικό ήταν αυτό που συνέβη στο Αμίντεο, ότι μια μικρή κλειστή κοινωνία θα μπορούσε να αποδεχτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τέτοια θέματα. Γίνεται αυτό. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά πριν 6 χρόνια ήταν οι επισκέπτες γύρω στους 30. Την επόμενη χρονιά είχε φτάσει ήδη στους 150. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον ήταν κυριολεκτικό. Ταυτόχρονα η ανατροφοδότηση που γινόταν στις πρώτες εκθέσεις, οι οποίες ήταν πραγματικά υπερπαραγωγές, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο αυτό το κτίριο του σχολείου που γινόταν τότε οι εκθέσεις, έπρεπε να καλύψουμε ένα μεγάλο όγκο χώρου και οι ιδέες ήταν πάρα πολλές, η ανταπόκριση ήταν άμεση. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Οι νέοι, ας πούμε, αυτοί οι καλλιτέχνες είχαν να δώσουν πράγματα. Ταυτόχρονα αυτό είναι και μια εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι τέχνη δεν είναι διακόσμηση, είναι μια διαγωγή, είναι ένα φανέρωμα πραγμάτων το οποίο παίρνει ένα ρίσκο που δεν μπορούσε να πάρει ούτε ο λόγος, ούτε το ιατρικό νηστέρι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αποτέλεσμα. Τώρα, ένα επόμενο που θέλω να πω είναι ότι ειδικά φέτος υπάρχει και άλλη μια συνεργασία, επειδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη σχολή τη χαρακτηρίζει πάρα πολύ εξωστρέφεια. Υπάρχει ένας αγώνας πάντα δρόμου να δημιουργούν καινούργια εταίροι, καινούργια πρόσωπα να μπουν μέσα. Έτσι υπάρχει τώρα με το Διεθνές Πανεπιστήμιο στο Κιλκής μια συνεργασία και ένας από τους καλλιτέχνες, η Παναγιώτα, έρχεται από το Κιλκής, από το Τμήμα Ενδυματολογίας, η οποία πραγματικά με την πρότασή της θα δώσει ένα ξεχωριστό, πολύ δυνατό μήνυμα στην αφασία που μπορεί να έχει κάποιος και το φόβο γύρω από τον καρκίνο. Αυτή η εξοικειωτική διαδικασία της έκθεσης θα λειτουργήσει λυτρωτικά, νομίζω, φέτος. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Θα συναντηθούμε και πάλι τηλεοπτικά με το τέλος των εκδηλώσεων. Θα κάνουμε έναν απολογισμό γενικότερα, να δούμε τι έγινε, προκειμένου να προετοιμαστείτε για την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Εμείς ευχαριστούμε. Και να περάσουμε εμείς στο επόμενο θέμα, στις αναφορές των πολιτών σχετικά με την μεταφορά παιδοχειρουργικών περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία, ελλείψη εξειδικευμένου αναισθησιολόγου στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, απάντησε ο διοικητής Γιώργος Χιωτίδης στην εκπομπή του Flash Ora Εχμής. Ο κύριος Χιωτίδης αναφέρθηκε επίσης στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών που συνδιοργανώθηκε από το νοσοκομείο της Κοζάνης.
Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθεί το μεγάλο ιατρικό πρόβλημα της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Περισσότερα για την ημερίδα δήλωσε στο ΦΛΑΣ ο διοικητής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, Γιώργος Χιωτίδης. Είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν ομάδες αντιβιωτικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται. Η υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών ενέχει σοβαρούς κινδύνους, διότι καθιστά τον οργανισμό αντεκτικό. Θα ανταλλαγούν απόψεις λοιπόν μεταξύ ειδικών για την αντιβιωτική χρήση και επίσης θα παρουσιαστούν με έναν διαδραστικό τρόπο και οι τρόποι αντιμετώπισης συγκεκριμένων ασθενών. Η ημερίδα διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται καλύτερα από την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου και το νοσοκομείο στο καθεαυτό, δηλαδή το νοσοκομείο Μαμάτσιο. Και πρόεδρος της εν λόγω εταιρείας είναι η κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, η οποία είναι καθηγήτρια παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και λοιμοξιολόγος. Ο κ. Σιωτίδης απάντησε και στα παράπονα πολιτών αναφορικά με τη μεταφορά παιδοχειρουργικών περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία από ουσία εξειδικευμένων αναισθησιολόγων. Πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις, παιδάκια τα οποία υπήρχε η υπόνοια ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από παιδοχειρουργό, διακομίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τους χειρουργούς, κάποιες απλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι χειρουργοί δεν αρνούνται να τις αντιμετωπίσουν. Το πρόβλημα για τις απλές περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, είναι από τη μεριά του αναισθησιολόγου. Μάλιστα. Οι οποίοι επικαλούνται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και έχουν δίκιο προς αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν αναισθησιολογικά τα παιδιά. Άρα είναι ζήτημα πρωτίστως ασφάλειας, λόγω της έλλειψης. Μάλλον είναι ζήτημα κάποιοι αναισθησιολόγοι να εξειδικευτούν, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ο μεγάλος όγκος των απλών περιστατικών εδώ στη δική μου κεφαλαία. Και σε μια δεύτερη φάση να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να γίνει για όλη την Δυτική Μακεδονία ένα τμήμα παιδου χειρουργικής, προφανώς και με τις άλλες ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να συνδράμουν σε αυτό. Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κάτι πρόθεσμο, πρέπει να είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, διότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αλλάξουν και οι οργανισμοί. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που και αυτό το βράδυ μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.